Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σε συνέχεια των όσων λέχθηκαν χθες, Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, στην εκπομπή του ΡΙΚ «Όλα στον αέρα», για το τι προσέχουμε στην αρχή μιας γνωριμίας προτού προχωρήσουμε, φτιάχνω αυτό το vlog για να συμπληρώσω όσα δεν πρόλαβα να συμπληρώσω στην εκπομπή. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Κόκκινες σημαίες, πράσινες σημαίες στην αρχή ενός ραντεβού, ερωτήσεις που θέτουμε στο πρόσωπο με το οποίο φλερτάρουμε, τι προσέχουμε, γιατί ενδείξεις κοιτάζουμε στην αρχή μιας γνωριμίας και στα πρώτα ραντεβού και στην αρχή μιας σχέσης, για να δούμε αν αυτή η σχέση βαίνει καλά, είναι υγιή σχέση και είναι μια σχέση στην οποία είναι καλή ιδέα να επενδύσουμε και να παραμείνουμε σε αυτή. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν είναι το παν. Είναι σημαντικό να μας ελκύει ερωτικά ένας νέος σύντροφος, είναι σημαντικό να βρίσκουμε σεξι, ελκυστικό το νέο μας στέρι και να θέλουμε να έχουμε ερωτική ζωή μαζί του, δεν είναι όμως το παν. Πέραν της εξωτερικής εμφάνισης και της ερωτικής έλξης, τα οποία είναι εκ των όνου κάνευ, δηλαδή αν δεν σ' αρέσει η εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου και αν δεν σε ελκύει ερωτικά, δεν υπάρχει λόγος να μπεις σε μια ερωτική σχέση. Πέρα όμως από αυτά, χρειάζεται να παρατηρήσουμε και άλλα πράγματα. Τα πρώτα στοιχεία που χρειάζεται να παρατηρήσουμε είναι ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο έχω βγει ραντεβού, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο πίνω τον καφέ μου, με τον οποίο περνάω ένα απόγευμα, με τον οποίο γνωρίζουμε. Τι άνθρωπος είναι, τι vibes, τι δονήσεις μου στέλνει. Νιώθω καλά στην παρουσία του ανθρώπου αυτού, νιώθω άνετα στην παρουσία αυτού του ανθρώπου. Νιώθω ok, νιώθω άνετα να είμαι ο εαυτός μου στην παρουσία του ανθρώπου αυτού. Είναι διαφορετικό πράγμα να νιώθουμε ντροπαλότητα ή να νιώθουμε λίγο τράξ στην αρχή μιας γνωριμίας, το οποίο είναι θεμητό, ευπρόσδεκτο, ίσα ίσα δείχνει ότι έχουμε απέναντί μας κάποιον αξιόλογο άνθρωπο που θέλουμε η επικοινωνία να πάει καλά. Είναι όμως πολύ ανησυχητικό στην παρουσία του ανθρώπου με τον οποίο φλερτάρουμε ή διάγουμε τα πρώτα στάδια μιας ερωτικής σχέσης να νιώθουμε άβολα και να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας. Ότι θα πρέπει να λογοκρίνουμε τον εαυτό μας, να μην μιλάμε για όλα όσα σκεφτόμαστε. Ότι έχει πράγματα που αν τα πούμε ή αν τα ρωτήσουμε θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Ότι θα παρεξηγηθούμε. Ότι δεν μπορώ να κάνω τα αστεία που μου έρχονται στο μυαλό να κάνω, δεν μπορώ να μιλήσω ελεύθερα, δεν μπορώ να θέσω τα ερωτήματα που σκέφτομαι να ερωτήσω, γιατί το άλλο πρόσωπο θα ενοχληθεί, θα παρεξηγηθεί και θα θυμώσει. Ο θυμός και η έκφραση του θυμού σε μια καινούρια γνωριμία και στα πρώτα ραντεβού είναι ανησυχητικό σημάδι. Ο θυμός είναι ένα βασικό ανθρώπινο συναίσθημα και το ένστικτο του θυμού είναι ένα προστατευτικό ένστικτο που μας ενημερώνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν όμως ο άνθρωπος με τον οποίο φλερτάρουμε, ο άνθρωπος με τον οποίο μόλις έχουμε δημιουργήσει μια ερωτική σχέση, θυμώνει με το παραμικρό και εκφράζεται έντονα, υποτιμητικά και επιτιμητικά προς εμάς, σε σημείο που να μας τρομάζει, αυτό είναι εξαιρετικά αρνητικό. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τον άλλο τον άνθρωπο, αν έχει ανασφάλειες, αν έχει αίσθημα κυριότητας, αν έχει την ανάγκη να ελέγχει τους άλλους ανθρώπους, αλλά αυτό και μόνο το γεγονός ότι πολύ νωρίς σε μία γνωριμία ξεπερνά την ντροπαλότητα, ξεπερνά την προσοχή ούτως ώστε να κάνει καλή εντύπωση στον άλλον άνθρωπο, ξεπερνά ακόμη και τα κοινωνικά πρέπει, το ότι είμαστε ευγενικοί σε μια νέα γνωριμία, είμαστε προσεκτικοί στην αρχή μιας νέας γνωριμίας και μπορεί να εκφράσει το θυμό, αυτό δείχνει ότι αν μη τι άλλο αυτός ο άνθρωπος θυμώνει πολύ και έχει πολύ θυμό μέσα του. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σηκώνει συζήτηση,
δεν μπαίνει στη διαδικασία να συζητήσει για αυτό που συνέβη και πες, ας πούμε ότι έχει γίνει μια κουβέντα, έχουμε ανταλλάξει κάποιες απόψεις και έχει θυμώσει μαζί μας το άλλο το πρόσωπο και εμείς ρωτάμε γιατί θύμωσες μαζί μου τώρα. Αν δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να συζητήσει για τη θύμωση και να προσπαθήσει να αναλύσει το συναισθημά του, αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Στην εποχή που ζούμε σήμερα, μια εποχή με έντονες προκλήσεις, μια εποχή που βρισκόμαστε μέσα στην πανδημία, πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει σε επαφή με το θυμό που κουβαλάν μέσα τους για πολύ καιρό, όπως έχουμε πει και σε πρόσφατο vlog μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. Δεν είναι η πανδημία που μας έχει δημιουργήσει τα συναισθηματικά και ψυχικά θέματα, η πανδημία είναι αυτή που τα έχει βγάλει στην επιφάνεια. Το να κουβαλάει ένας άνθρωπος πολύ ανεπεξέργαστο θυμό, πολύ αποθυμένο θυμό που να τον κουβαλάει τόσα χρόνια όσα είναι ζωντανός. Μπορεί να γνωρίσει έναν άνθρωπο που είναι 35 ετών και για 35 χρόνια, για 30 χρόνια, για 25 χρόνια να κουβαλάει έναν ανεπεξέργαστο θυμό, τον οποίο να μην τον έχει διαχειριστεί ποτέ, και αυτός ο άνθρωπος να αποτελεί μία νάρκη, να αποτελεί μία βόμβα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγεί. Ο θυμός είναι ένα θετικό συναίσθημα και ένα χρήσιμο συναίσθημα όταν ο άνθρωπος που τον έχει το θυμό τον αποδέχεται, το γνωρίζει και τον επεξεργάζεται. Ο ανεπεξέργαστος θυμός είναι επικίνδυνος και για τον φορέα του, αλλά και για τους ανθρώπους που σχετίζονται στενά με τον φορέα του. Μια ερωτική σχέση είναι μια σχέση στην οποία ερχόμαστε πολύ κοντά με έναν άλλον άνθρωπο. Γυμνωνόμαστε όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά. Αφήνουμε τον εαυτό μας να είμαστε σε μια ευάλωτη συναισθηματική κατάσταση προκειμένου να συνδεθούμε με τον άλλο άνθρωπο. Οπότε σε μια τέτοια γνωριμία, όπως τη γνωριμία με σκοπό τη δημιουργία ερωτικής σχέσης ή στην αρχή μιας ερωτικής σχέσης που αφηνόμαστε να είμαστε ευάλωτοι με τον άλλο άνθρωπο, εάν υπάρχει ανεπεξέργαστος θυμός, εάν υπάρχει αποθυμένος θυμός από την άλλη πλευρά, τότε βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο και οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί προκειμένου να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Ανεπεξέργαστο αποθυμένο θυμό δεν έχουν μόνο οι άνδρες, έχουν και οι γυναίκες. Αυτή η συμβουλή δεν δίνεται μόνο σε γυναίκες που γνωρίζουν άνδρες, δίνεται και σε άνδρες που γνωρίζουν γυναίκες και σε γυναίκες που γνωρίζουν γυναίκες. Υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες φέρουν αποθυμένο θυμό, τον οποίο βγάζουν με τοξικότητα πάνω στους ανθρώπους με τους οποίους έρχονται σε επαφή. Όταν έχω θέμα με το θυμό μου και δεν μπορώ να το διαχειριστώ, δεν γνωρίζω πώς να το διαχειριστώ και τον βγάζω πάνω στους άλλους ανθρώπους ανεξέλεγκτα, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ευρύτερο οικογενειακό μου περιβάλλον θα ενοχληθούν, αλλά σίγουρα δεν θα κινδυνεύσουν ούτε ψυχικά ούτε σωματικά όσο ο άνθρωπος που έρχεται πολύ κοντά μου, όπως ο άνθρωπος με τον οποίο δημιουργώ ερωτική σχέση. Μέσα σε μια ερωτική σχέση ερχόμαστε πολύ κοντά και με το πνεύμα και με την ψυχή και με την καρδιά και με τα συναισθήματα εν γέννη του άλλου ανθρώπου. Άρα προσέχουμε για εκρήξεις θυμού, για αποφυγή επικοινωνίας, για αντιδράσεις του στυλ «δεν σου μιλάω, σου κρατάω μούτρα». Δηλαδή για παθητική, το «δεν μιλάω, κρατάω μούτρα» αποτελεί παθητική επιθετικότητα και το «φωνάζω, ξεσπάω, αλόγιστα» αποτελεί ενεργητική επιθετικότητα. Προσέχουμε από στοιχεία επιθετικότητας σε μια νέα γνωριμία. Ζούμε σε μια εποχή που μέσω του διαδικτύου και μέσω των συνθήκων μπορεί να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο από την άλλη άκρη της χώρας μας ή από μια άλλη χώρα ή από την άλλη άκρη του πλανήτη μέσω του διαδικτύου, μέσω του τρόπου που το φλερτ έχει γίνει ηλεκτρονικό στις μέρες μας, το πιο πιθανό είναι να γνωρίσουμε και να φλερτάρουμε με έναν άνθρωπο τον οποίο δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα, με τον οποίο δεν μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά, δεν μεγαλώσαμε στο ίδιο χωριό, δεν μεγαλώσαμε στην ίδια συνοικία ή στο ίδιο σχολείο και μπορεί να γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα ή και καθόλου για αυτόν τον άνθρωπο προτού έρθουμε σε φλερταριστική επαφή και προτού αρχίσουμε να φλερτάρουμε και προτού δημιουργήσουμε τη σχέση μας. Παλιότερα που οι άνθρωποι
δημιουργούσαν ερωτικές σχέσεις και παντρεύονταν με ανθρώπους που ήταν από το χωριό τους, που ήταν από τη συνοικία τους, που ήταν από το κύκλο τους, δεν είχαν τόση πολύ πιθανότητα να φτιάξουν μια σχέση, να μπουν σε μια σχέση στην οποία να ανακαλύψουν στην πορεία ότι βρίσκονται σε μια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δυνητικά κακοποιητικός και ο οποίος έχει έντονα ξεσπάσματα θυμού και μπορεί να γίνει βίαιος και ψυχικά και σωματικά. Άρα χρειάζεται να έχουμε τα ραντάρ μας ανοιχτά, να είμαστε σε επιφυλακή για να πιάνουμε τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις οι οποίες μπορεί να σημαίνουν πρόβλημα στη συνέχεια. Θα μου πείτε, αν ένας άνθρωπος θυμώσει, αν ένας άνθρωπος ξεφύγει για λίγο, πρέπει να τον πετάξουμε, πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε σε σχέση μαζί του, μαζί της, πρέπει να διακόψουμε κάθε επαφή? Όχι, αλλά αν ένας άνθρωπος έχει ένα ξέσπασμα θυμού και μετά από το ξέσπασμα απολογείται και μπαίνει στη διαδικασία να συζητήσει μαζί μας με λεπτομέρειες του τι συνέβη και να μας εξηγήσει το πώς ένιωσε, να μιλήσει με τρόπο που να δείχνει ότι γνωρίζει και διαχειρίζεται το θυμό του και παίρνει την ευθύνη να αναζητήσει βοήθεια και θεραπεία αν αυτό χρειάζεται, τότε όχι. Ένα ξέσπασμα θυμού δεν σημαίνει και το τέλος μιας σχέσης. Τα ξεσπάσματα θυμού όμως, τα οποία περνούν απαρατήρητα από αυτό που τα έχει κάνει και αντί να μπει στη διαδικασία να εξηγήσει, να καλυτερεύσει τα πράγματα και να αναλάβει την ευθύνη για το θυμό, μπαίνει στη διαδικασία της παθητικής επιθετικότητας, κλείνεται στον εαυτό του, στον εαυτό της, φεύγει από την συζήτηση, αποφεύγει την επικοινωνία ή ακόμη χειρότερα επιρρύπτει την ευθύνη πάνω στο άλλο πρόσωπο, τότε έχουμε να κάνουμε μια δυσλειτουργία της συμπεριφοράς η οποία πρέπει οπωσδήποτε να μας προβληματίσει. Κλείνοντας αυτό το συμπληρωματικό βίντεο στην τηλεοπτική παρουσίαση, θέλω να πω ότι γνωρίζω και αναγνωρίζω τη μεγάλη ανάγκη που έχουμε πολλοί άνθρωποι για να μπούμε σε συντροφική, ερωτική, αγαπητική σχέση. Είναι ανθρώπινο, είναι φυσικό, είναι κατανοητό. Δεν είναι σε καμία περίπτωση κάτι το μεμπτό και κάτι το ανησυχητικό και κάτι για το οποίο να ντρέπεται κάποιος ότι έχει μεγάλη επιθυμία να βιώσει τον έρωτα και την αγάπη με ανταπόκριση. Αυτή η επιθυμία όμως πρέπει να προσέξουμε να μην μας τυφλώνει, να μην μας παλαβώνει, να μην μας στερεί την κριτική μας ικανότητα, να μην μας καθιστά ευάλωτους στο να μπούμε σε οποιαδήποτε κακοποιητική σχέση προκειμένου να έχουμε σχέση. Το να δημιουργώ σχέση χάριντες σχέσεις, σχέση να είναι και ό,τι να είναι, άνδρας να είναι και ό,τι να είναι, γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι, αυτά είναι πολύ επικίνδυνα σκεπτικά. Χρειάζεται να έχουμε θάρρος και αποφασιστικότητα, να διεκδικήσουμε ναι μεν το να μπούμε σε μια ερωτική σχέση που επιθυμούμε, αλλά μόλις δούμε, εάν παρελπίδα δούμε ενδείξεις και αποδείξεις ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά, να έχουμε το θάρρος και την αποφασιστικότητα να διακόψουμε εγκαίρως μια γνωριμία η οποία εξελίσσεται σε κακοποιητική γνωριμία. Μηδενική ανοχή. Μηδενική ανοχή σε ανθρώπους που επιτιμούν και υποτιμούν τους άλλους. Μηδενική ανοχή σε ανθρώπους οι οποίοι απαιτούν να διαχειρίζονται αυτή την ερωτική σχέση που δημιουργείται, να αποφασίζουν αυτοί για όλα και το τέρι τους να τους ακολουθεί και να μην δικαιούται να εκφράσει μία άποψη, να μην δικαιούται να φέρει μία αντίρρηση. Μηδενική ανοχή σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ελέγχουν τα συναισθήματα, τις απόψεις και τις συμπεριφορές των συντρόφων τους. Μηδενική ανοχή σε ανθρώπους οι οποίοι δεν εκτιμούν και δεν τιμούν και δεν χρησιμοποιούν το σπουδαίο όπλο της επικοινωνίας μέσα σε μία σχέση. Να φοβόμαστε τους ανθρώπους που δεν ανοίγουν το στόμα τους να μιλήσουν, που δεν λένε τις αλήθειες τους, που δεν παραδέχονται τα λάθη τους, που δεν δείχνουν ενσυναίσθηση, που δεν δείχνουν φιλότιμο, που δεν δείχνουν ανθρωπιά. Όσο μόνος σου, όσο μόνη σου κι αν είσαι, όσο καιρό κι αν βιώνεις την ερωτική ερημιά, μην πουλάς τον εαυτό σου φθηνά. Μην προεξοφλάς τη δυστυχία σου προκειμένου να μην είσαι μόνος και να μην είσαι μόνη.
Προσπάθησε να μετατρέψεις τη μοναξιά σου σε μοναχικότητα. Προσπάθησε να αγαπήσεις πρώτα απ' όλους τον εαυτό σου, τον πολύτιμο εαυτό σου. Προσπάθησε να δημιουργήσεις και να χτίσεις σχέσεις ζωής με τον πολύτιμο εαυτό σου. Προσπάθησε να δώσεις τον εαυτό σου την ευκαιρία να ζήσει και να ζήσει υγιεινά και να ζήσει ελεύθερα και να ζήσει δημιουργικά. Βγες ραντεβού, φλέρταρε, δοκίμασε να ξεκινήσεις μια σχέση, δικαιούσε, είναι ανθρώπινο, είναι κατανοητό. Εάν όμως συναντήσεις ανησυχητικά σημάδια, μην τα παραβλέψεις. Μην τα βάλεις κάτω από το χαλί. Μην πεις «δεν πειράζει, παρά να είμαι μόνος μου, παρά να είμαι μόνη μου, ας είναι και έτσι». Γιατί τέτοιου είδους σκεπτικά έχουν οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στο να χάσουν την ευκαιρία για μια υγιή ερωτική ζωή ή ακόμη και την ευκαιρία για τη ζωή την ίδια. Χρειάζεται να είμαστε σε εγρήγορση για να προστατεύουμε τον πολύτιμο εαυτό μας. Αν δεν προστατεύσω εγώ τον εαυτό μου, δεν θα με προστατεύσει κανείς άλλος. Είναι λανθασμένη άποψη, είναι λανθασμένη στάση ζωής να στηριζόμαστε πάνω στο φιλότιμο των άλλων ανθρώπων. Μακάρι και είναι ευκταίο να βρούμε συντρόφους οι οποίοι να έχουν φιλότιμο, αγάπη και ανθρωπιά. Αυτό θέλουμε. Δεν είναι όμως σίγουρο, δεν μας εγγυείται κανείς ότι άπαξ και βγούμε ραντεβού, άπαξ και βγούμε σε μια, δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση, ότι σίγουρα οι άνθρωποι με τους οποίους θα είμαστε μαζί θα έχουν αυτά τα ανθρώπινα και ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά. Οπότε ας αναλάβουμε εμείς την σοβαρότατη ευθύνη του να προστατεύουμε τον εαυτό μας και ας μην διστάζουμε να διορθώνουμε μια κατάσταση όταν αυτή φαίνεται να μην είναι υγιής. Είναι ανθρώπινο να γίνονται λάθη, είναι ανθρώπινο να γίνονται λανθασμένες επιλογές και δικαιούμαστε να τις διορθώνουμε. Την αγάπη μου σε όλους. Φιλιά.